Ποια ήταν η στιγμή που μέσα σου είπες περάσαμε την περασμένη Πέμπτη? Το 4-0. Στο 4-0 δεν πίστεψα το παραμικρό ότι μπορεί να γίνει κάτι να μην περάσουμε. Και πραγματικά ήταν μετά το κινητά από εκείνο τον γκολ, ήταν εκείνη η στιγμή. Επειδή είχε η ομάδα κάποιες καμπανεβάσματα, κάποια πολύ καλά διαστήματα, κάποια καλά, κάποιες διαγωνιστικές κρίσεις, πώς είστε τώρα, πώς νομίζεις ότι είστε τώρα? Εντάξει, είμαστε πολύ καλά, ξεπεράσουμε αυτές τις κρίσεις. Πλέον ετοιμαζόμαστε καθαρά για το παιχνίδι του Σαββάτου, έχουμε ακόμα 2 μέρες. Και είμαστε έτοιμοι. Δημήτρη, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ανέφερες ότι ήμασταν προσιλωμένοι στο πλάνο μας, γι' αυτό και τα καταφέραμε. Για το τελικό, ποιο είναι το πλάνο, ή μάλλον αυτό το παιχνίδι δεν το παίζουμε, αλλά το κερδίζουμε, όπως αναφέρατε και πριν? Για μένα προσωπικά το πλάνο είναι να βγάλεις καρδιά, να δείξεις ότι το θες πολύ το παιχνίδι όσο πραγματικά το θέλουμε. Να είμαστε πειθαρχημένοι σε αυτά που θα μας ζητήσει ο προπονητής και από εκεί και πέρα. Ο καλύτερος το πάρει και πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς και ότι το θέλουμε πολύ αυτό, γιατί όντως το θέλουμε. Δημητρή, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι αυτή τη φορά είναι επιτακτική ανάγκη να το πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, γιατί έχει πολλά χρόνια μακριά από τα κύπελλα, γιατί είναι το πρώτο που μπορεί να πάρει στην εποχή Σαββίδη. Και υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τον τελικό του 2014. Τότε υπήρχε και εκείνη η δρομή μεγάλη, όλο αυτό. Εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι πέφτει περισσότερο το βάρος στο αγωνιστικό κομμάτι και ότι πρέπει η ομάδα να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και να κάνει το καλύτερο παιχνίδι? Ναι, πιστεύω ότι είναι καθαρά αγωνιστικό το κομμάτι. Πριν 2 χρόνια πιστεύω σχεδόν κανένας δεν ήταν. Ήταν πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές που ήταν στον προηγούμενο τελικό. Μέσα τους και εγώ που το εγώ ήμουν σε εκείνο το τελικό. Πιστεύω είναι καθαρά αγωνιστικά. Καθαρά θα δείξουμε ότι θα το πάρει αυτό που θα δείξει ότι το θέλει πιο πολύ. Από την άλλη, τι θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο, κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στην γενικότερη ομαδική της λειτουργία για να την αντιμετωπίσετε? Δεν ξέρω αν έχετε λάβει κάποιες έτσι εντολές από τον προπονητή. Εντάξει, είναι και αυτοί κάναν πολύ καλό δεύτερο γύρο. Νομίζω και αυτοί είχαν μόνο μια ήττα, άμα θα έχω διαβάσει καλά. Είναι καλή ομάδα, πειθαρχημένη, σοβαρή, σαν ομάδα, σαν σύνολο. Όπως είπα και πριν, εξαρτάται από εμάς πιο πολύ. Να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε. Να τρέξουμε, να δείξουμε. Να βγάλουμε την καρδιά μας μέσα στο γήπεδο, για που και πέρα, όπως είπα, εφόσον έχουν κυλήσουν καλά τα πράγματα, μακάρι να το πάρουμε εμείς. Κόντρα στον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ήταν τον καλύτερο Πέλκα. Το πιο όριμο, το πιο μισθωμένο, το πιο ουσιαστικό. Για σένα ισχύει αυτό και αν κρύβεις μια ακόμη καλύτερη εμφάνιση για το τελικό? Εντάξει, όπως είπα, όπως έχω πει, ότι προσπαθώ να δουλεύω, να βελτιώνομαι εγώ. Μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, να γίνουμε εγώ καλύτερος. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν αυτό το καλύτερο μάτς στον ΠΑΟΚ και άμα φάνηκε έτσι, διότι ήταν και μια ιστορική πρόκριση. Το χάρηκα πολύ, το χάρηκαμε όλοι πολύ αυτό το μάτς. Το θέλαμε πολύ, πιστεύαμε ότι μπορούμε να το γυρίσουμε. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, θα συνεχίσω να δουλεύω και θα συνεχίσω να προσπαθώ να βγάλω πράγματα οποία δεν έχετε δει όλοι και εσείς και ο κόσμος, επειδή έχουν δει πιο πολύ στις προπονήσεις και πιο παλιά. Και να βελτιώνουμε συνεχώς, αυτό είναι το σημαντικότερο. Από μικρός σήκωνες κούπες. Πρόσφατα είδα μια φωτογραφία με την Αθλητική Ακαδημία Γερεσόλυμνος στην Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ έντονη μέσα σου η επιθυμία για να σηκώσει την πρώτη επαγγελματική κούπα. Σίγουρα είναι, το θέλω πάρα πολύ. Ειδικά με αυτή την ομάδα που έχω δεθεί και είμαι από πολύ μικρός εδώ. Έχω ζήσει μόνο 2 κύπελα και σαν φίλος, ούτε καν σαν. Δεν μου κάνει θέματα υποδομής. Ελπίζω και εύχομαι να το πάρουμε. Δημήτρη, στην αντίστοιχη Media Day σήμερα φυσάει. Κάποιοι ποδοσφαιριστές σημείωναν πως ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο άγχος γιατί έχει πολλά περισσότερα χρόνια να κατακτήσει κύπελο. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε, κάτι το οποίο ισχύει? Να σου πω την αλήθεια, θα το έλεγα άμα ήταν εδώ 10-12 χρόνια οι ποδοσφαιριστές. Από τη στιγμή που ειδικά φέτος έχουν αλλάξει 10-12, οι οποίοι δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχουν αυτή την. Αυτό που λες, το άγχος αυτό, ότι τους λείπει αυτό το κύπελλο από αυτήν την ομάδα, εκτός από 5-6 οι οποίοι είμαστε χρόνια εδώ. Σίγουρα υπάρχει άγχος, σίγουρα όλοι το θέλουν, αλλά δεν νομίζω να βγει να είναι αρνητικό αυτό το άγχος. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι έχουν πληροφορηθεί όλοι το πόσο σημαντικό είναι και θα δείξουν το καλύτερο σε αυτό. Δημήτρη, γίνεται ένας χαμός και με τα εισιτήρια, επειδή είναι μικρό το γήπεδο. Φαντάζομαι και εσύ μπορεί να έχει δεχθεί από γνωστό σου αιτήματα κλπ.
σε όλο αυτόν τον κόσμο που αδειμονεί για αυτό το παιχνίδι, που το βλέπει σαν κάτι ξεχωριστό, που περιμένει ένα κύπελο, ποιο είναι το μήνυμα που μπορεί να στείλει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ? Σίγουρα το καλύτερο για μας θα ήταν να του έχουμε όλους στο πλευρό μας. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, γιατί το γήπεδο είναι μικρό, δεν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι και αυτοί που δεν θα έρθουν ακόμα στο γήπεδο να δώσουν θετική τους ενέργεια και να μας στηρίξουν, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Είδαμε ότι όταν πιστεύεις κάτι πολύ, όπως και στον ημιτελικό που οι πιο πολλοί πίστευαν ότι μπορούμε να το γυρίσουμε, έγινε, συνέβη. Έτσι και τώρα θα ήθελα όλο τον κόσμο να είναι στο πλευρό μας, είτε έρθουν είτε όχι, και όλοι μαζί να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στόχο μας. Και κάτι ακόμα, επειδή η μοναδική ήταν το ΠΑΟΚ είναι από την ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο, μέχρι τις προηγούμενες για τα στατιστικά. Και ήταν και με βαρύ σκορ, ήταν μια εμφάνιση κακή. Είναι αυτό ένα κίνητρο? Θέλετε να δείξετε ότι εκείνη η βραδιά ήταν μια σύμπτωση, ήταν, ξέρω εγώ, ένα μπλακάτο της ομάδας? Εντάξει, από όσο θυμάμαι, δεν ήμουν στο μάτσο εκείνο. Ήμουν, το είχα δει από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά από όσο θυμάμαι, ήταν λίγο πλασματικό το σκορ, γιατί δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Μετά, στο πρώτο ημίχρονο, για μένα έπρεπε να είχαμε σοφαρίσει, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ήρθε γρήγορα η κόκκινη και άλλαξε όλο το μάτσο. Θα είναι ένα μάτσο καθαρά στο πάθος και στη θέληση, θα έλεγα εγώ. Και ελπίζω ότι το έχουμε παραπάνω εμείς αυτό, και ότι θα, όπως είπα και πριν, να καταφέρουμε να πάρουμε το κύπελλο.